από το γεγονός ότι το θέμα που έχουμε να συζητήσουμε σήμερα είναι ζώρικο. Είναι δύσκολο. Θα μπορούσα κάλλιστα να σας πω ότι μάλλον αν ξέραμε τις χτεσινές αποφάσεις, προχτεσινές, συγγνώμη, του Eurogroup, θα μπορούσαμε να τη ματαιώσουμε τη συγκέντρωση, να πάρει το φυλάδιο, αυτό που έλεγε ο Θανάσης, που λέει την πρόταση αναλυτικά και τα τεχνικά κτλ. Καθώς κατά ορισμένους, κυρίως κατά την κυβέρνηση και τους άλλους πονηρούς, θα πούμε πώς, η λιτότητα σταμάτησε. Τέλος η λιτότητα. Από τέλος η λιτότητα, τέλος η κρίση. Μάλλον είπε και ο Σπίρτζης, μην βασανιζόμαστε εμείς και τρώμε τώρα. Και ταλαιπωρούμεθα, τελειώνει, αντιστρέφονται τα πράγματα, ποσοτική χαλάρωση, QE, παράλληλο πρόγραμμα, ένα μας παίρνουν, ένα τους παίρνουμε, θα μπούμε στην ανάπτυξη, τέλειωσε η περιπέτεια και από εκεί και πέρα ξυπνήσουμε. Έγιναν και αυτά που σχολιάσουμε, θα τα σχολιάσουμε και αυτά, με πάση περιπτώσει τις αποφάσεις του Eurogroup, τι έχει προκύψει από εκεί, αλλά σας προειδοποιώ ότι δεν θα μείνουμε εκεί. Θα προσπαθήσουμε να δούμε τον πυρήνα, το σκληρό πυρήνα αυτού του διλήμματος που έχει τεθεί και που κατά την έννοια των εικόνων εμφανίζεται δραχμή, εθνικό νόμισμα ή ευρώ, και τούμπα. Καθώς φτιάχναν αυτή την εκδήλωση, κάτι μου είπαν. Τώρα τον κολοκοτρώνει δίπλα στο ευρώ, και βάλει εδώ η οργάνωση τον κολοκοτρώνει. Με το χίλια. Ναι, με το χίλια. Λέω, τι σε πειράζει. Εν πάση περιπτώσει, λέω, δεν έχουμε. Είναι πατριώτη. Ναι, ναι, θα πω τα λίγα. Δεν έχουμε κανένα φετιχισμό με το. Με το νόμισμα, κυρίαρχα το συγκεκριμένο χαρτονόμισμα, καθώς είναι προάγγελος του ευρώ, από ποια άποψη. Άμα γυρίσετε τον κολοκοτρόνι από πίσω μηνύα, θυμόσαστε τι έχει. Έχει την καρύτερα. Την καρύτερα και έχει και ένα γεφύρι. Το γεφύρι της καρύτερας, άρα γιατί έχει 2-3 είναι καρύτερα. Άμα γυρίσετε την πίσω όψη όλων των χαρτονομισμάτων του ευρώ, έχει γεφύρια. Κύκλος, κάθε σοβαρός εκτός εισαγωγικών, το τελευταίο διάστημα δηλώνει αν είναι υπέρ ή κατά. Αν είναι διέξοδος, που λέμε εμείς, ή αν είναι καταστροφή. Άνθρωποι του ακαδημαϊκού κύκλου που δεν το περιμέναμε, βγαίνουν και λένε, κοιτάξτε, μην απειλείτε πολύ με το Brexit ως αντίθετο, γιατί θα είναι συνειδητή επιλογή. Απ' την άλλη, δηλαδή, βγαίνει ο ΣΕΒ, λοιμήσεις μη κατά του ποντισμού, μόνο λοιμόδινα ζωσήματα ενδεχομένως να πάθουμε, να φύγουμε από το ευρώ. Δηλώνει ο ένας, δηλώνει ο άλλος, δηλώνει και η δέσποινα Βαλδί. Όχι, δεν το ειρωνεύουμε με αυτή την έννοια. Όχι γιατί δεν μπορεί να πει μια γνώμη και η οποία περιγράφει την ιστορία της. Το λέω για να δείτε ότι αυτό απασχολεί τον κόσμο που πάει μέχρι που ήταν στη Γερμανία και που είχε προβλήματα και θεωρεί ότι αν ξαναγυρίσουμε στη δράση, ενδεχομένως αυτά τα προβλήματα θα αναπαραχθούν. Αυτή είναι η λόγος εμάς και στην Ευρώπη μια συζήτηση που θα γίνει τούτη τη χρονιά. Διότι ό,τι συμπτώσεως είναι κριτικό, τη συμπτώσεως πριν 60 χρόνια από την ίδρυση της Ευρώπης, έτσι, 60 χρόνια θα ακουστούν πολλά με την ευκαιρία αυτή, γιατί πριν 60 χρόνια, το 1957, είχαμε την ιδρυτική συγγνώμη πράξη της Ρώμης. ΕΟΚ τότε για να μην είναι τέτοιο, αν το λέω για να κρυβολογώ. Και γιατί, να το πω, θα φανεί λίγο τολμηρό, αυτό τον αγώνα, αυτή την πρόταση που βλέπουμε ως προϋπόθεση για να φύγει η χώρα από την κρίση και τα μνημόνια, δηλαδή για να φύγει η χώρα από την κρίση και τα μνημόνια, θα προσπαθήσω να εξηγώ γιατί πράγματι θα παίξει ουσιαστικό ρόλο. Προϋπόθεση είναι να φύγει από την Ευρωζώνη καταρχάς και μετά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη συνδέουμε και το πώς θα βγεις. Από δεξιά θα βγεις ή από αριστερά. Γιατί τίθεται το ερώτημα, κάποια σχόλια και ακροδεξοί λένε. Φεύγω από την Ευρωζώνη, Λεπέν, ή ο Τραμπ έδωσε ένα μήνυμα. Είναι το ίδιο πράγμα. Μεγαλώνει η δυσκολία. Δηλαδή, να βγούμε από την Ευρωζώνη και όπως βγούμε, όπου βρούμε ανοιχτή πόρτα, όχι. Εμείς λέμε να βγούμε από τα αριστερά. Να βγούμε με ένα φιλολαϊκό πρόγραμμα. Να βρούμε μια αντιμετώπιση των προβλημάτων της χώρας αναπτυξιακά, φιλολαϊκά, να βρούμε προς μια κατεύθυνση μια διαφορετική δικαιότερης κοινωνίας. Και αν αυτό σε αυτή τη συζήτηση που βεβαίως δίνει το φόντο, δείχνει την κατεύθυνση, βοηθάει το γεγονός ότι το 2017 δεν είναι μόνο 60 χρόνια μετά
την ίδρυση της Ευρώπης, αλλά είναι και 100 χρόνια μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση, όπου και εμείς πρέπει να μιλήσουμε και να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας για το πώς πρέπει να κινηθεί η ανθρωπότητα. Θέλω να σας πω λοιπόν, κλείνοντας όλα αυτά τα εισαγωγικά, ότι η συζήτηση έχει και ένα ιστορικό βάθος. Διότι δεν πρέπει να το δούμε μόνο ως διέξοδο από την κρίση, από τα μνημόνια, από τη συφορά που έχει επέλθει μέσα στην Ευρώπη και στην Ευρωζώνη. Δεν πρέπει να το δούμε μόνο ότι πρέπει να φύγουμε από ένα σύστημα που είναι ασταθές, ανισόρροπο, δεν στέκει, ανισόρροπο με την πολιτική σημασία. Γιατί δεν στέκει? Διότι το δημοψήφισμα των Άγγλων με το Brexit έβαλε στο τραπέζι ότι αυτό το πράγμα δεν κινείται μόνο μπρος, μπορεί να πάει και πίσω. Ήταν μια αισιοδοξία ιστορική, πολιτική, φιλοσοφική για κάποιους που θα θελήσουμε να το ψάξουμε και θέλουν να το ψάξουν και πολύ. Φιλοσοφική πια, ότι αυτό είναι μια αναγκαιότητα. Θυμόσαστε παλιά τη λέγαμε, έτσι κι αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη. Μια αναγκαιότητα, ένας δετερμινισμός που δημιουργούσε και φυσικασμό και επανάπαυση. Ναι, κόκκινη, αλλά θέλει προσπάθεια, θέλει να είσαι συνεπείς με ορισμένα πράγματα. Αυτό έχει μεταφερθεί τώρα. Έτσι κι αλλιώς η Ευρώπη θα ενωθεί. Και τα βήματα που κάνουμε είναι προς την κατεύθυνση της ενότητας της Ευρώπης. Και η Ευρωζώνη θα ενισχυθεί. Θα μπουν όλοι στην Ευρωζώνη. Αυτές οι αισιόδοξες προοπτικές παίρνουν και φιλοσοφική διάσταση και πρέπει να δεις αν πράγματι αυτή η πορεία που ακολούθησε η Ευρώπη είναι μια νομοτέλεια. Δηλαδή είναι μια αναγκαιότητα που προκύπτει από τις πολιτικές εξελίξεις, από τον κατατεμαχισμό μέσα στην Ευρώπη πολλών κρατών και από την ιστορία της Ευρώπης. Η συζήτηση έχει πάει μέχρι εκεί, δεν την εισάγω εγώ μόνο για να σας κάνω επίδειξη κάποιων πραγμάτων. Θέλω να σας πω το βάθος όλης αυτής της υπόθεσης. Επομένως, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση, όμως οφείλω να σας πω ότι εδώ έχουμε και συγκεκριμένη πολιτική πρακτική. Η πρόταση για να πάμε σε εθνικό νόμισμα είναι η πρόταση της Λαϊκής Ενότητας, αλλά και άλλων δυνάμεων, προκειμένου τώρα να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή συσπήρωση κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων για να ανατραπούν οι μνημονιακές κυβερνήσεις παλαιότερες και όψες. Είναι ένα πολιτικό διακύβευμα. Και αν σήμερα στο πολιτικό επίπεδο, στο κοινοβουλευτικό, οι δυνάμεις που υπερασπίζονται αυτή την πολιτική ή κάποια πολιτική τέτοια κατεύθυνση είναι μικρές, λίγες, η απουσία από το κοινοβούλιο της Λαϊκής Ενότητας που έχει αυτή την πολιτική μετράει πολλαπλώς. Από την άλλη πλευρά έχουμε αυτό που βγάζει οι δημοσκοπήσεις, ότι όλο και περισσότερο ο ελληνικός πληθυσμός, οι εργαζόμενοι κλπ. Υπό τη μορφή, όμως προσέξτε, μιας έκφρασης διαμαρτυρίας και κραυγής, όχι δουλεμένης συνειδητής για να είμαστε εντάξει, ούφ, αδερφή, ας πάμε στη δάχτυλη. Και αρχίζουν οι συγκρίσεις. Άλλος τις βλέπει από εδώ και άλλος τις βλέπει από εκεί. Επομένως, είναι μια πολιτική πρόταση, ζητάει την υποστήριξη, ζητάει τη συμμετοχή, ζητάει τη συμμετοχή στη συζήτηση, διότι θα κάνουμε τη συζήτηση, πολλά από τα ερωτήματα, κάποια από τα ερωτήματα για να δεν μπορώ να σας τα απαντήσω. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να την κάνει. Και μόνο το γεγονός, αυτοί που επιπολέως εμφανίζουν ότι αν βγει ώρα από την Ευρωζώνη θα γίνει καταστροφή, απαντώντας σε ερωτήματα που δεν έχουν ξαναδοκιμαστεί, απειλώντας ότι δεν θα έχουμε φάρμακα, δεν θα έχουμε τόνα, δεν θα έχουμε τάλο, θα πάθουμε κλίμα κτλ. Είναι μια επιπολαιότητα, δείχνει το αντιεπιστημονικό αλλά και ταυτόχρονα το ταξικό ιδιωτελή τρόπο που βλέπουν ως μέχρι αυτά τα πράγματα.